Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας ανοίγει τις πύλες του στη διαφορετικότητα, την ενσυναίσθηση και τη συμπερίληψη κάτω από το θαύμα της μουσικής. Ο Αλκίνος Ιωαννίδης προσκαλεί για πρώτη φορά το κυπριακό κοινό να βιώσει μια συναυλία στο απόλυτο σκοτάδι. Πώς είναι να ζήσει με οπτική αναπηρία και πώς οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης έχουν τα ίδια δικαιώματα πρόσβασης στη ζωή, στην τέχνη και στην κοινωνία. Όντας ο ίδιος μέλος της κίνησης αναπήρων καλλιτεχνών στην Ελλάδα, πρέπει να σας πω ότι η δική μας συμπερίληψη στο δικό τους κόσμο μας κάνει σίγουρα καλύτερους ανθρώπους, μας δίνει τρομερή δύναμη, συνειδητοποιούμε τι χάνουμε εξαιρώντας αυτούς τους ανθρώπους από τη ζωή μας ουσιαστικά και δυσκολεύοντας και τη ζωή τους και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, διότι τα πράγματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες δεν είναι ιδανικά και στις δύο αυτές χώρες. Και ταυτόχρονα μπορείς να ζήσεις ουσιαστικά μέσα από τις εμπειρίες των άλλων ανθρώπων μια ζωή ολόκληρη. Είναι συγκλονιστική η επαφή με αυτούς τους ανθρώπους. Μαζί του ο συγγραφέας και τραγουδιστής Θοδωρής Τσάτσος, ο οποίος με το δικό του μουσικό τρόπο εισάγει το ακροατήριο στην εμπειρία της ζωής με τυφλότητα. Έχω μεγάλη ανυπομονησία. Ήταν πολύ ξαφνική και η πρόσκληση και αυτό κάνει ακόμα πιο μεγάλη τη χαρά. Κατά να γίνεται μια έκπληξη έτσι ευχάριστη. Το μήνυμα είναι ότι άτομα με αναπηρία μπορούν άνετα και ισότιμα να συνεργάζονται και να δημιουργούν και να δημιουργούν όμορφα πράγματα μαζί με άτομα χωρίς αναπηρία. Η πρώτη καθολικά προσβάσιμη συναυλία στην Κύπρο είναι γεγονός. Και απόψε, αλλά και αύριο, τιμώντας την Παγκόσμια ημέρα για άτομα με αναπηρίες, θα είμαστε όλοι μαζί στο φως. Και η συναυλία στο απόλυτο σκοτάδι είναι έτοιμη να ξεκινήσει. We'll be right back.